Γεια σας, ονομάζομαι Φροκάη Φωτεινή και είμαι ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια. Σήμερα θα σας μιλήσω για τους θυμωμένους ανθρώπους, για το συναίσθημα δηλαδή του θυμού και τις ψυχικές προεκτάσεις που αυτό έχει. Ο θυμός είναι ένα συναίσθημα που πολλές φορές ο κόσμος θεωρεί ότι είναι κακό συναίσθημα και ενίοτε το δαιμονοποιούμε, δηλαδή θεωρούμε ότι επειδή είναι αρνητικό συναίσθημα θα πρέπει να αποφεύγουμε να το εκφράσουμε. Ωστόσο, είναι ένα πολύτιμο και αναγκαίο συναίσθημα, η αναγνώριση και η κατανόηση των βαθύτερων αιτιών είναι πραγματικά αυτό που μας ενδιαφέρει και η ουσία του πράγματος, διότι έτσι θα μπορούμε να είμαστε και συναισθηματικά πιο ισορροπημένοι και υγιείς. Γενικά, η μη έκφραση επιθετικότητας πολλές φορές έχει φανεί ότι οδηγεί και σε ψυχοσωματικές ασθένειες και θα έπρεπε γενικά να εκφράζουμε αυτό που νιώθουμε, τα συναισθήματά μας. Δεν είναι κακό να υπάρχει ένα συναίσθημα το οποίο είναι αρνητικό, έχει ένα αρνητικό πρόσημο. Γιατί και αυτό είναι ένα συναίσθημα. Είναι ένα σημαντικό συναίσθημα και γενικότερα ο θυμός προκαλείται πολλές φορές τόσο από εξωτερικούς όσο και από εσωτερικούς παράγοντες και μπορούμε να θυμώνουμε κατά ενός συγκεκριμένου προσώπου, ατόμου ή μια συγκεκριμένη κατάσταση. Επίσης, πολλές φορές παιδιά τα οποία είναι θυμωμένα προέρχονται και από θυμώδεις οικογένειες που ο κυρίαρχος τρόπος που λειτουργούν είναι το θυμικό τους. Είναι δηλαδή έτσι πιο παρορμητικοί και εκφράζουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους και πολλές φορές το παιδί μιμείται και οπότε μετά και ως ενήλικας μαθαίνει ότι αυτή είναι μια φυσιολογική αντίδραση και έτσι λειτουργεί και με τους δικούς του ανθρώπους. Η αισθητώδης φυσική έκφραση του θυμού είναι γενικά μια επιθετική αντίδραση, είναι μια φυσική προσαρμοστική απάντηση γενικότερα όταν σε μια απειλή. Δηλαδή πολλές φορές θυμώνουμε γιατί αισθανόμαστε αμυντικοί και αισθανόμαστε ότι απειλούμαστε από κάποιο άτομο ή μια κατάσταση. Οπότε γι' αυτό και πολλές φορές μπορεί να αντιδράσουμε δυσανάλογα με την κατάσταση αυτή, γιατί μπορεί να αισθανόμαστε ότι αδικία, απόρριψη, ότι δεν εισακουγόμαστε και γενικά ότι δεν μας επιτρέπεται να εκφραστούμε. Υπάρχουν τρεις βασικές διαδικασίες γενικά στον έλεγχο του θυμού, αυτού του συναισθήματος, στο να είναι λίγο πιο ήπιος και να εκφράσουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει ένας πολύ πολύ έντονος εκνευρισμός. Αρχικά είναι η έκφραση, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια κατηγορηματική και όχι επιθετική έκφραση του θυμού, δηλαδή να είμαστε ξεκάθαροι όταν θα λέμε όχι και θα βάζουμε όρια στους άλλους, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να ξεφεύγουμε όταν δεν εισακούγεται αυτό το οποίο έχουμε πει. Μια δεύτερη διαδικασία είναι η διαδικασία της καταστολής, δηλαδή να μεταβολήσουμε, να μετουσιώσουμε αυτό το συναίσθημα σε κάτι πιο θετικό, το οποίο θα μας προκαλέσει ευεξία, πιο θετικά συναισθήματα κλπ. Και τέλος, η ηρεμία, δηλαδή ο έλεγχος του θυμού και όλες αυτές τις αναστάσεις που μας προκαλεί εσωτερικά, ενδοψυχικά και γενικά θα περιορίσει έτσι τις εσωτερικές μας απαιτήσεις και συμπεριφορές, τόσο ως προς εμάς, όσο και ως προς τους άλλους. Είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε τι κρύβεται πίσω από το θυμό και τι υποβόσκει, γιατί πολλές φορές ο θυμός είναι ένα δευτερογενές συναίσθημα και κρύβει ενίοτε πόνο, πάρα πολύ πόνο. Δηλαδή, οι θυμωμένοι άνθρωποι πολλές φορές είναι πληγωμένοι άνθρωποι, διότι αυτό που λέμε και στην ψυχοθεραπεία είναι ότι όταν αρχίζουμε να αγγίζουμε εντός εισαγωγικών τον πόνο, είναι εκεί που ξεκινάει ουσιαστικά και η ψυχοθεραπεία. Αρχίζουμε να πηγαίνουμε ένα επίπεδο πιο κάτω και να βλέπουμε όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία υποβόσκουν κάτω από το συναίσθημα του θυμού. Όλες αυτές δηλαδή οι ενδοψυχικές μας σκέψεις, συγκρούσεις, δυσκολίες οι οποίες καταπιέζονται και πολλές φορές αν έχετε παρατηρήσει μπορεί να έχουμε μια πάρα πολύ έντονη έκρηξη συναισθημάτων και θυμού διότι για πολύ καιρό έχουμε συσσωρεύσει συναισθήματα, σκέψεις, τις οποίες συναισθήματα γενικά τα οποία δεν έχουμε εκφράσει στον άλλον και οπότε μαζεύοντάς τα, σε κάποια φάση φτάνουμε στο σημείο να υπάρχει έκρηξη και να χάνουμε ίσως και το δίκιο μας ενίοτε. Ο θυμός είναι μια ένδειξη, όχι η λύση, στον τρόπο που αντιδρούμε σε διάφορες καταστάσεις και πράγματα. Είναι μια ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά. Για να αντιδρούμε τόσο δυσανάλογο σχέση με αυτό που συμβαίνει ή να εκφράζουμε παθητικο-επιθετικά κάτι το οποίο μας απασχολεί, αυτό σημαίνει ότι έχουμε καταπιέσει κάποια άλλα συναισθήματα. Τα θυμωμένα παιδιά πολλές φορές, όπως ανέφερα προηγουμένως, προέρχονται από θυμωμένες οικογένειες.
Και πολλές φορές εξελίσσονται και με αυτόν τον τρόπο ως ενήλικες, δηλαδή μαθαίνουν να διαχειρίζονται τις διάφορες καταστάσεις με θυμό, με ένταση, με καυγάδες και πολλές φορές αυτό τους ταλαιπωρεί τόσο εκείνους που βιώνουν αυτό το συνέστημα, όσο και τους άλλους που είναι γύρω τους, διότι δεν υπάρχει έτσι μια χρυσή τομή και μια καλή διαχείριση για να υπάρχει ισορροπία μέσα τους. Το σημαντικότερο είναι να δρούμε και όχι να αντιδρούμε στα πράγματα, δηλαδή για να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά το να μην έχουμε πάρα πολύ έντονες εκρήξεις, να θυμώνουμε αλλά με έναν πιο ήπιο τρόπο, αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι αρχικά να τον αναγνωρίσουμε το θυμό, το συνέστημα αυτό, να τον κατανοήσουμε και έπειτα να τον ελέγξουμε. Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία? Αυτή η διαδικασία ξεκινάει αρχικά με το να βάζουμε πολύ σαφή και ξεκάθαρα όρια στους άλλους. Δηλαδή, όπως αναφέραμε, ο θυμός είναι μια άμυνα, οπότε πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να αντιδράσουμε πάρα πολύ έντονα, θα μπορούσαμε να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις και να κάνουμε σαφές στον άλλο, στον άνθρωπο που είναι απέναντί μας, ότι κάποια πράγματα μας ενοχλούν. Οπότε, να του δώσουμε την δυνατότητα να νιώσει ενσυναίσθηση για αυτό που αισθανόμαστε και να μην χάσουμε και το δίκιο μας. Επίσης, να λέμε όχι σε ό,τι μας καταπιέζει, δεν μας αρέσει, μας δυσκολεύει. Και γενικά να εκφράζουμε τη σκέψη μας, τα συναισθήματά μας, να τα εκτονώνουμε, να τα εκδηλώνουμε. Αυτός είναι ο πιο σωστός τρόπος αντίδρασης. Όλα τα συναισθήματα είναι σημαντικά. Σημασία έχει όμως αρχίζει να είναι δυσλειτουργικό, δηλαδή το συναίσθημα και ο θυμός, όταν πια μας κατακλείζει και μας έχει σε μια υπερδιέγερση και σε μια εσωτερική αναστάτωση. Εν κατακλείδη, αυτό που είναι σημαντικό να κρατήσουμε ως απόσταγμα αυτών των συναισθημάτων και των δυσκολιών που συνεπάγεται το συναίσθημα του θυμού, είναι να εκφράζουμε γενικά τα συναισθήματά μας, όποιο και να είναι αυτό το συναίσθημα, αλλά να εκφράζουμε και γενικά τα πράγματα τα οποία μας ενοχλούν για να μπορούμε να διαχειριστούμε μετά. Οπότε, όταν γενικά παρατηρούμε ότι θυμώνουμε πάρα πολύ εύκολα, αυτό που είναι να δούμε είναι να μείνουμε αρχικά στο εδώ και τώρα, να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να σκεφτούμε τι είναι αυτό που πραγματικά μας ενοχλεί. Και έπειτα να μπορέσουμε να το εκφράσουμε με έναν πιο ωραίο, πιο λειτουργικό τρόπο για να μπορέσει και ο παραλήπτης να λάβει το σωστό μήνυμα, το σωστό και ξεκάθαρο μήνυμα.